Θα επιστρέψουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Πέτρο Μπελέρη. Είναι ο γιος του φυλακισμένου δημάρχου της Χιμάρας και υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, Φρέντι Μπελέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Απολογούμε για την εικόνα, απλά είμαι σε περιοδία και με πετυχαίνετε καθοδόν στο αυτοκίνητο. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία, δεν χρειάζεται να απολογίστε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και θέλω ξεκινώντας να σας ρωτήσω, επειδή όλο αυτό το διάστημα προσπαθείτε να επικοινωνήσετε τα μηνύματα του πατέρα σας και είστε σε διαρκή επαφή με τον κόσμο, από αυτή τη διάδραση τι εισπράτετε, τι σας λένε? Εντάξει, ισχύει αυτό το οξύμορο που είπατε. Θα ήθελα πολύ ο πατέρας μου να μπορούσε να σας πει δύο κουβέντες για αυτά που αγωνίζεται και όλα αυτά που έχει τραβήξει τον τελευταίο ένα χρόνο που βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές του Έντι Ράμα. Ο πατέρας μου, αυτό που μου κάνει κουράγιο, κάνει υπομονή, έχει δείξει μεγάλη δύναμη και πίστη και πιστεύουμε ότι ο αγώνας θα δικαιωθεί. Ο κόσμος στην ερώτησή σας μας δίνει δύναμη. Η υποστήριξη που λαμβάνουμε είναι συγκινητική, θα έλεγα. Mm-hmm. Πότε μιλήσατε τελευταία φορά με τον πατέρα σας? Από κοντά τον επισκέφτηκα τη Μεγάλη Παρασκευή. Mm-hmm. Προσπαθώ να πηγαίνω αρκετά συχνά για να τον επισκέπτομαι. Τηλεφωνικά έχουμε το προβλεπόμενο τηλέφωνο που με παίρνει από την καμπίνα mm-hmm. και λέμε τα βασικά. Και στην πιο πρόσφατη... Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Στην πιο πρόσφατη επικοινωνία σας, λοιπόν, τι σας είπε, το ηθικό του πώς είναι? Το ηθικό του είναι ακμαίο, όπως ήταν πάντα. Εξ αρχής ήταν αποφασισμένος να πάμε να φτάσουμε μέχρι τέλους. Η τιμητική πρόταση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας μας έδωσε φτερά και μας έδωσε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε, αλλά και να δούμε εμπράκτος, mm-hmm. να διαπιστώσουμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Η υπόθεση του πατέρα σας έχει αποκτήσει μοιραία ένα συμβολισμό, καλός ή κακός, λόγω της άρνησης του Ράμα να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στη Χιμάρα, αλλά και της δίωξής του, χωρίς ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία. Θέλω λίγο με απλό τρόπο να εξηγήσετε και στους τηλεθεατές που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν ποιους ενοχλούσε ο πατέρας σας. Να το θέσω έτσι απλοϊκά το ερώτημα. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 12 Μαΐου του 2023, δύο μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές, όταν ο πατέρας μου ως υποψήφιος τότε αρπάχτηκε επί τ' ουσίας με έναν κινηματογραφικό τρόπο, μόνο και μόνο γιατί το καθεστώς Ράμα κατάλαβε ότι ο χρόνος του τελείωνε στη Χιμάρα. Η Χιμάρα είναι ένας δήμος ο οποίος ο Ράμα είχε επενδύσει πάρα πολύ και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αλβανίας και δεν μπορούσε να ανεχτεί ότι κάποιος άλλος, πόσο μάλλον ένας Έλληνας δήμαρχος, θα αναλάμβανε τα ενία του Δήμου Χιμάρας. Εξού και η παράνομη προφυλάκηση έδινε μήνες, η μη ορκομοσία του πατέρα μου, παρόλο που έγιναν πάνω από 25 δίκες με θέμα την ορκομοσία του, η αλβανική δικαιοσύνη αποφάσισε να μην επιτρέψει έναν αθώο άνθρωπο να ορκιστεί, δείχνοντας ξεκάθαρα και με τον πιο απόλυτο τρόπο τον σκοπό της δίωξης αυτής και της σκευωρίας αυτής. Αρκεί να σας πω ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ενώ οι Έλληνες και η Ομόνια κερδίσανε το Δήμο Χιμάρας, στον δημαρχιακό θόκο συνεχίζει και ασκεί εξουσία ένας άνθρωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Είναι παράδοξο, είναι πολύ μακριά από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πολύ μακριά από κάθε δημοκρατική αρχή, την οποία γνωρίζουμε στο δυτικό κόσμο. Σε σχέση με την υποψηφιότητά του πάντως, κάνατε λόγο για μια τιμητική πρόταση, πρόσκληση από πλευράς του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, υπήρξαν πολλές και διαφορετικές απόψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για την υποψηφιότητα του πατέρα σας. Και όχι μόνο. Και η αντιπολίτευση, υπήρχε μερίδα της αντιπολίτευσης που εξέφρασε πολύ συγκεκριμένες απόψεις που ήταν αντίθετες σε αυτή την πρόθεση και την επιλογή. Ο ίδιος τι σας λέει γι' αυτό? Νομίζω ότι πέρα από συμβολική και τιμητική πρόταση, είναι και μια πρόταση ουσίας από την ελληνική κυβέρνηση. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δείχνει ξεκάθαρα πού στέκεται η επίσημη Ελλάδα απέναντι σε αυτή την αδικία. Και ο δεύτερος είναι γιατί έγινε από μια παράταξη η οποία είχε σταθεί από την πρώτη μέρα στο πλευρό μας. Από τις πρώτες μέρες είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και με την ελληνική κυβέρνηση, όπως και όλα τα κόμματα, όλη η ελληνική πολιτεία στο σύνολό της είχε ταχθεί στο πλευρό μας. Έχουν γίνει ψηφίσματα, έχει διεθνοποιηθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είχε ψηφιστεί από όλα τα κόμματα. Πρόσφατα έχει γίνει ένα ψήφισμα στο Λαϊκό Κόμμα. Επίσης, έχει γίνει το Δεκέμβριο έγινε το βέτο, επί της ουσίας, το ελληνικό βέτο για το άνοιγμα των κεφαλαίων στην Αλβανία.
Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι μόνο συμβολική υποψηφιότητα, είναι και μια υποψηφιότητα ουσίας. Ειδικά για εμάς, τους Έλληνες της Αλβανίας, είναι οξυγόνο αυτή η κίνηση. Γιατί κακά τα ψέματα, με τη φυλάκιση ενός δημάρχου και του ηγέτη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, περνούσε το μήνυμα ότι όποιος σηκώνει κεφάλι και δεν είναι μαζί μου, δηλαδή με τον Ράμα, θα έχει αυτή την κατάληξη, αυτή την τραγική κατάληξη. Και αυτό νομίζω θα πάρει ένα τέλος. Δεν είναι όχι πάντως... απλά δηλαδή θα τελειώσει αυτό, αλλά θα βγούμε και με το κεφάλι ψηλά. Δεν είναι λίγοι πάντως εκείνοι οι οποίοι ποντάρουν σε μια πανηγυρική εκλογή. Επομένως, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα? Ο πατέρας μου σίγουρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί με το κράτος δικαίου, με τις δημοκρατικές αρχές, με το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγησε, αλλά και σίγουρα με την προστασία των μειονοτήτων και της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Έχουμε πράγματα να πούμε. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος καταλληλότερος άνθρωπος να υποστηρίξει αυτές τις αρχές από έναν άνθρωπο που τις έχει βιώσει από την ανάποδη πλευρά στο πετσί τους. Νομίζω ο πατέρας μου είναι ένας Έλληνας ευρωβουλευτής, ένας Έλληνας βουλευτής μάλλον, που θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα μέσα στην Αλβανία τι λένε για το θέμα αυτό? Δυστυχώς, για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα το καθεστώς Ράμα, ποια είναι τα δικαιολόγητα? Ότι ένας άνθρωπος συνελήφθη 2 μέρες πριν τις εκλογές, χωρίς κανέναν λόγο, 11 μήνες κρατείται παράνομα, όπως δεν έχει κρατηθεί και δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ κανένας άλλος πολίτης στο δυτικό κόσμο, και δεν του έχουν επιτρέψει την ορκομοσία. Για να δικαιολογηθούν όλα αυτά, ο κύριος Ράμα έχει παίξει το χαρτί του εθνικισμού. Σε αυτό τον βοηθάνε και τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει στην Αλβανία, και θέλουν να δηλητηριάσουν την κοινή γνώμη, δήθεν ότι δεν πρέπει να είναι Έλληνας δήμαρχος στη Χιμάρα και διάφορα τέτοια. Απ' την άλλη, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ενωμένη αντιπολίτευση στην Αλβανία, η οποία έχει σταθεί στο πλευρό μας και έχει αναγνωρίσει αυτή την αδικία, όπως και μια μεγάλη μερίδα Αλβανών πολιτών, διανοούμενων, όλων των κατηγοριών, όλων των βαθμίδων πολιτών. Η υποψηφιότητα σίγουρα τους πρώτους τους τάραξε, τους δεύτερους τους ενίσχυσε και τους ενθάρρυνε. Το σχόλιο σας θα ήθελα για την παρουσία Ράμα στην Αθήνα. Μια παρουσία η οποία συμπίπτει και με τη συμπλήρωση ενός έτους από την προφυλάκηση του πατέρα σας. Επειδή σας έχω παρακολουθήσει, έχετε μιλήσει για μια προκλητική ενέργεια. Εντάξει, το γεγονός ότι θα έρθει τη συγκεκριμένη ημερομηνία ο κύριος Ράμα με κάνει να πιστεύω ότι δεν είναι απλά μια επίσκεψη για να δει τους μετανάστες. Είναι μια ιδιωτική επίσκεψη. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι μια χρήστη επίσκεψη, προεκλογικά μάλιστα. Και ειδικά για εμάς, τους Κυμαριώτες, αυτή η ημερομηνία έχει μείνει ανεξίτελα στις μνήμες μας, ως η έναρξη της βίαιης παρέμβασης στις δημοκρατικές μας αρχές. 12 Μαΐου συνελήφθη ο πατέρας μου και 12 Μαΐου κλείνει ένα χρόνο μέσα στις αλβανικές φυλακές. Αυτή την ημερομηνία επέλεξε ο Ράμα να έρθει να κάνει μια φιέστα με τους συμπατριώτες. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας, κύριε Μπελέρη. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να καλέσω όλους τους πολίτες να μας δώσουν λίγη δύναμη από τη δύναμή τους και να στείλουν ένα μήνυμα ελευθερίας και ένα μήνυμα εθνικής επιφάνειας στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Είναι πάρα πολύ σημαντικές εκλογές και αυτά τα οποία διακυβεύονται και αυτή η μεγάλη αδικία που έχει δημιουργηθεί θα πρέπει να λάβει ένα τέλος. Να είστε καλά, καλή δύναμη.